Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Σταυρό Καβάλα, στο ύψος της διασταύρωσης του Αμυγδαλεώνα. Όταν ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 11 παράτυποι μετανάστες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα. Άμεση ήταν η παρέμβαση της τροχέας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν γρήγορα τους επιβάτες και να τους μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε σταματήσει νωρίτερα σε σήμα στάσης που του είχαν κάνει αστυνομικοί. Αντίθετα, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και τελικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Ειδοποιηθήκαμε για ένα τροχαίο εκεί στα φανάρια του Σταυρού. Πήγε η υπηρεσία μας ένα όχημα και απεγκλώβησε ένα νεκρό άτομο. Τι ώρα συνέβη? Αυτό ήταν γύρω στις 11.30, κάπου εκεί το υπολογίζω. Τραυματίες γνωρίζουμε? Όχι, όχι, δεν απεγκλωβίσαμε εμείς τα τραυματία. Το μόνο που βρήκαν τα παιδιά μέσα στο όχημα ήταν το εγκλωβισμένο το νεκρό το άτομο, το οποίο και βέβαια ήταν αρκετά δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού του, γιατί ήταν σε τέτοιο σημείο που ήθελε αρκετή δουλειά. Εν πάση περιπτώσει το απεγκλωβίσαμε, αλλά δεν ήταν ζωή. Μάλιστα. Όλα τα άλλα τα έχει αναλάβει η αστυνομία. Τόσο άτυχος άντρας που έχασε τη ζωή του, όσο και οι τραυματίες διακομίστηκαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του νεαρού. Οι υπόλοιποι κρατούνται στο τμήμα συνορικής φύλαξης στη Νέα Καρβάλη.